Γεμάτα είναι τα παιδιατρικά ιατρία, καθώς πολλά παιδιά όλων των ηλικιών νοσούν είτε από γρίπη, είτε από COVID, είτε από άλλες ιώσεις του αναπνευστικού. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ασυνήθιστο, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έξαρση των ιώσεων. Η κυρία Σοφία Φίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Παιδιάτρων, ρωτήθηκε για τη γενική εικόνα και εξήγησε ότι στα ιατρία φτάνουν παιδιά που νοσούν από διαφορετικές ιώσεις, ενώ το αναμενόμενο κύμα γρίπης ήρθε κατά γενική ομολογία νωρίτερα. Η καραντίνα, όπως λέει, των προηγούμενων 2 ετών σίγουρα έπαιξε το δικό της ρόλο, καθώς πολλά παιδιά, ειδικά των μικρών ηλικιών, ήρθαν για πρώτη φορά σε στενή επαφή με άλλα παιδιά και το ανοσοποιητικό τους δεν είναι εκπαιδευμένο ώστε να αντισταθεί στους ιούς. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει η έξαρση της έντονης νοσηρότητας, εκεί που την περιμέναμε παραδοσιακά από Γενάρη με Μάρτη, έχει ξεκινήσει ήδη από μέσα στο Νοέμβριο. Το βιώνουμε καθημερινά στα ιατρία μας και οι συνάδελφοι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας επίσης το βιώνουν και συμμαριζόμαστε και την κόπωση και το άγχος τους και το φόρτο εργασίας που υπομίστηκαν και αυτοί ιδίως στις γιορτινές μέρες και τις αργίες που ήταν κλειστά και τα εργαστήρια προκειμένου να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις όπου χρειάζονταν, αλλά το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς γογγισμό, χωρίς να παραπονιόμαστε και εμείς τα ιδιωτικά μας ιατρία. Δεν είναι μόνο COVID όπως είπατε, είναι και η γρίπη, είναι και στα μικρότερα παιδάκια ένα σωρό άλλοι ιοί που συνυπάρχουν. Φαίνεται ότι η έλλειψη της έκθεσης τα προηγούμενα χρόνια λόγω των μασκών και του εγκλεισμού αυτών των παιδιών έκανε το ανοσολογικό του σύστημα, το ανοσοποιητικό του σύστημα πιο ευάλωτο, πιο αγύμναστο, ούτως ώστε βιώνουν με πολύ πιο έντονο τρόπο την όποια έκθεσή τους σε νοσογόνους παράγοντες, είτε αυτή είναι ιή είτε είναι μικρόβια. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ιοί ανοίγουν το δρόμο για να κάνουν την είσοδο μικροβιακών παραγόντων πιο εύκολη και να τα ταλαιπωρήσει τα παιδάκια πολύ πιο εύκολα από τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Να δούμε λίγο τι περισσότερο βλέπουμε. Βλέπουμε την περισσότερη εποχική γρήπη. Αυτή την εποχή είναι πολύ συχνή η εποχική γρήπη. Στα τεστ που έχουμε κάνει, δηλαδή, είναι πολύ συχνή. Ναι. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούν οι γονείς. Και πότε ανησυχεί ένας γονός? Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ήταν το διάστημα αυτό δύσκολο με μπύρετα, με βήχα και όλα τα υπόλοιπα, όμως δεν είχαμε την έντονη και σοβαρή νοσηρότητα που θα οδηγούσε παιδιά ίσως σε μηχανικό αερισμό ή σε μακροχρόνιες ή σε μακριήμερες νοσηλίες. Άρα δεν θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να υπάρχει ψυχραιμία, να μπορούν να απευθυνθούν στο παιδίατρό τους για να εκτιμήσει την σοβαρότητα της κατάστασης και επίσης, να το πούμε και να το ξαναπούμε, το λέμε συνεχώς, να φροντίζουν όταν τα παιδιά είναι είτε νοσούν είτε είναι σε φάση ανάρρωσης να μην συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες ή σε άλλου είδους κοινωνικές δραστηριότητες. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, είχαμε συστήσει ήδη από τις αρχές της σχολικής χρονιάς να προμηθευτούν οι σχολικές μονάδες συσκευές καθαρισμού αέρα, για να μην χρειάζεται συνεχώς να έχουν ανοιχτά τα παράθυρα προκειμένου να γίνεται ο κατάλληλος αερισμός των αιθουσών. Είναι ένα κόστος το οποίο δεν θα ήταν πολύ μεγάλο αν το μοιραζόντουσαν οι γονείς μεταξύ τους. Και βέβαια θα έμενε και για τα επόμενα χρόνια, να φορούν τα παιδάκια μάσκα όπου χρειάζεται. Εννοείται πως η έκθεση σε απλούς υιογενείς παράγοντες δεν είναι βλαπτική και ίσα-ίσα γυμνάζει το νοσοποιητικό σύστημα, όπως είπα, και βοηθάει αργότερα να μην εκδηλωθούν ακόμα πιο σοβαρά νοσήματα. Όμως θα πρέπει να υπάρχει η κοινή λογική. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Με τα φάρμακα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, όχι φυσικά μόνο της παιδιατρικής φύσης φάρμακα, με τα φάρμακα γενικώς. Ναι. Στη δική σας την ειδικότητα βλέπουμε σοβαρές ελλείψεις.
Υπάρχουν ελλείψεις, αλλά χρειάζεται όμως επίσης και εδώ, όπως είπαμε, και επίσης εδώ κοινή λογική. Δηλαδή, είναι λάθος να πιέζουν οι γονείς τους γιατρούς να γράψουν αντιβιώσεις για να υπάρχουν στο σπίτι σε περίπτωση που χρειαστεί. Είναι λάθος ιατρικό και επεκτείνεται βέβαια όχι μόνο στα αντιβιωτικά αλλά και σε άλλου είδους φάρμακα, όπως είναι τα εισπνεώμενα. Δεν δίνουμε φάρμακα εισπνεώμενα προληπτικά. Ούτε πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σπίτι, για κάθε κατάσταση, για κάθε βήχα. Η κάθε περίπτωση πρέπει να εκτιμάται ξεχωριστά, ανάλογα με την, ανάλογα με την κλινική εικόνα του κάθε παιδιού. Γίναμε και γιατροί δηλαδή, κυρία Φίνο. Αυτό μου λέτε σε απλά ελληνικά. Οι γονείς γίνανε και γιατροί. Ναι. Να το πούμε σε απλά ελληνικά, όπως είπατε, ναι. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, μια σύσταση προς όσους νοσούν τα παιδιά τους και επιμένουν, αφού κάνουν τους γιατρούς να τα στέλνουν και στο σχολείο μετά, ενώ τα παιδιά δεν είναι στην κατάσταση που θα πρέπει. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν είναι ούτε μόνο ο πυρετός, δίνω αντιπυρετικό στο παιδί μου και το στέλνω στο σχολείο. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Μπορεί να είναι μια επιφυκίτιδα. Όλα αυτά όπου υπάρχουν περιπτώσεις όλο αυτό να επεκταθεί και να γίνει διασπορά σε άλλα άτομα, τα οποία μπορεί να είναι και αυτά ευπαθή, ή και να μην είναι ευπαθή, αλλά μπορούν να ανταλλάξουν τα μικρόβια τους και να νοσήσουν και τα ίδια ή να μεταφέρουν αυτά τα μικρόβια στην οικογένειά τους σε άλλα άτομα που πιθανότητα να είναι αυτά ευπαθή, είναι απαράδεκτος αυτό σαν πρακτική.